now we'll open the for questions. If anyone has any question, please raise your hand. Yes. Τώρα θα ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Αν έχετε ερώτηση, παρακαλώ σηκώστε το χέρι σας. Θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση προς την κυρία Αλβανού. Είδαμε πάρα πολύ προσοχή την εισήγησή σας και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Θα ήθελα να μας πείτε από την εμπειρία σας στα διεθνή φόρα για ακριβώς αυτό το θέμα της απορριζοσπαστικοποίησης. Τι προσφέρουν, τι έχετε δει να προσφέρουν οι άλλες εκκλησίες σε αυτό τον διάλογο, δηλαδή καθολική και προτεσταντική, οι άλλες θρησκείες και κυρίως το Ισλάμ, το οποίο μας ενδιαφέρει σε αυτόν τον διάλογο, και εάν έχει προσφερθεί κάτι από πλευράς Ορθοδοξίας, Ορθόδοξης Εκκλησίας ή κάποια Ορθόδοξη άποψη, αν έχει ακουστεί, πώς αυτή έχει προσληφθεί σε αυτόν τον διάλογο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Πρέπει να πω ότι οι Ισλαμικές κοινότητες είναι ιδιαίτερα ενεργές πάνω στο θέμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ισλαμικός εξτρεμισμός θεωρείται νούμερο ένα απειλή σε ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Δεδομένου ότι ακριβώς υπάρχει αυτή η επιθετική διαστρεβλωμένη ερμηνεία του Ισλάμ, έχουν υπάρξει κοινότητες και θρησκευτικοί, αν θέλετε, ηγέτες, οι οποίοι έχουν πάρει το βήμα και προωθούν μια διαφορετική ερμηνεία του Ισλάμ. Γι' αυτό και στα διεθνή φόρα θα δούμε κυρίως εκπροσώπους τέτοιων κοινοτήτων. Όσον αφορά τώρα τις χριστιανικές εκκλησίες, πρέπει να πω ότι τουλάχιστον στο ΡΑΜ που συμμετέχω εγώ, δεν έχω δει κάποια τέτοια συμμετοχή άλλη. Μάλιστα, το έργο της Πεμπτουσίας και η συγκεκριμένη διαδικτυακή πρωτοβουλία έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ήταν ιδιαίτερα θετική. Γιατί σε μια Ευρώπη η οποία είναι εκοσμικευμένη, secular, και δεν θέλει να ακούει ιδιαίτερα θρησκευτικό λόγο και μάλιστα θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι εκτός, όταν παρουσιάστηκε η σελίδα αυτή και η δράση, κατάλαβαν τη σημασία της. Κατάλαβαν καταρχήν ότι η Ορθοδοξία έχει λόγο σύγχρονο και μπορεί να επηρεάσει, ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπως η Ρωσία, σε χώρες που είναι Ορθόδοξες. Με αυτό ξεκίνησε και ένα βήμα του να δημιουργηθούν πυλώνες, για παράδειγμα, να γίνει η πρόταση να δημιουργηθούν πυλώνες μέσα στο ΡΑΜ που να αφορούν τις θρησκείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τις θρησκευτικές κοινότητες. Όπως και επίσης έγινε ένα μεγάλο βήμα να συζητηθεί η ελληνική λέξη μετάνοια, που εμείς την έχουμε στην Ορθοδοξία, ως μια λέξη που θα μπορούσε να αποδώσει πολύ καλύτερα το νόημα από ότι η απορριζοσπαστικοποίηση, που είναι μια λέξη και έννοια ιδιαίτερα προβληματική από πολλές απόψεις. Η μετάνοια όμως με την έννοια της αλλαγής του νου, της τάσης ζωής, της γενικότερης δυναμικής του βίου ενός ανθρώπου, ταιριάζει πολύ περισσότερο σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που προωθούν τέτοιου είδους οργανώσεις γενικότερα που ασχολούνται με την απορριζοσπαστικοποίηση. Άρα θα έλεγα ότι υπάρχει ένα γόνιμο έδαφος. Δεν έχουμε δει πολλά βήματα από άλλες εκκλησίες. Έχουμε δει, όπως είπα, από τις Ισλαμικές κοινότητες και είναι καιρός να δραστηριοποιηθούμε. Any other question? Ήθελα να ρωτήσω τον διάκονο Ιωάννη Σιρέν από τη Φιλανδία. Μου έκανε πολύ θετική εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο έχετε οργανωθεί πληροφοριακά από πληροφοριακής πλευράς και τεχνολογικής πλευράς στην Φιλανδία, δηλαδή με την κεντρική διοίκηση της Εκκλησίας, τα συγκεκριμένα site, το συγκεκριμένο περιεχόμενο, το συγκεκριμένο ανθρώπινο δυναμικό που το υποστηρίζει και στη συνέχεια οι επιμέρους εκκλησίες με τα αντίστοιχα. Τι θα προτείνατε, αν το κάνατε αυτό από την αρχή τώρα, μετά από όλη αυτή την εμπειρία, το ξαναοργανώνατε. Και σας σύσταση στους υπόλοιπους εδώ που προσπαθούμε να το δούμε πώς θα το οργανωθεί αυτό το πράγμα. Τι θα προτείνατε σε εμάς και πώς θα το φτιάχνατε εσείς ακόμα καλύτερα. Deacon. What would you do better? That's a good question. Τι θα έκανα καλύτερα, καλή ερώτηση.
η προσέγγιση μας είναι να αξιολογήσουμε τις ανάγκες, ποιες είναι οι ανάγκες μας και τι πρέπει εμείς να επικοινωνήσουμε. Για παράδειγμα, αποφασίσαμε να μπούμε στο Facebook. Πήραμε το Facebook ως εργαλείο για να δημιουργήσουμε ένα χώρο χαμηλού κατοφιού για τους ανθρώπους, δηλαδή μια εύκολη προσέγγιση για τους ανθρώπους, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να πάνε εκεί και να κάνουν ερωτήσεις και να λάβουν ενημέρωση, γιατί είναι πολύ δύσκολο κάποιοι να ρωτήσουν έναν ιερέα ή να τηλεφωνήσουν σε ένα ιερέα ή να στείλουν ένα email. Το να στείλεις οπωσδήποτε email είναι πιο εύκολο, όπως μπορείτε να δείτε και από το ιστολόγιο. Το να στείλετε ένα μήνυμα στο Facebook είναι ακόμα πιο εύκολο και γι' αυτό δημιουργήσαμε το επίσημο προφίλ μας στο Facebook. Υπήρχε μία ανάγκη στην οποία έπρεπε να ανταποκριθούμε. Και με αυτόν τον τρόπο δράσαμε. Αξιολογήσαμε τις ανάγκες τις οποίες είχαμε και αποφασίσαμε πώς θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτές με τους πόρους που είχαμε στη διάθεσή μας. Δεν ήμασταν σε θέση να μπορέσουμε να κάνουμε τα πάντα, γιατί δεν έχουμε πάντα τους διαθέσιμους πόρους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Αλβανού. Πρέπει να φύγει γιατί έχει να πάρει το αεροπλάνο. Any other question? Άλλες ερωτήσεις? Μία τελευταία ερώτηση. Μιλάτε για επιθετική ερμηνεία του Ισλάμ ή διαστρέβλωση. Μήπως αυτή είναι η αλήθεια και δεν είναι διαστρέβλωση, υπάρχει μία επιθετικό Ισλάμ? Είμαι εκπαιδευτικός, δάσκαλος. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Εκεί μας έρχονται πάρα πολλά παιδιά με εισαγγελική εντολή και παιδιά μεταναστών. Έχουν αυτή την ιδέα για το Ισλάμ. Για μένα έχουν πολύ διαφορετική. Για την κακοποίηση, για την παραμέληση, για τη θέση της γυναίκας. Και εγώ βέβαια ως εκπαιδευτικός πρέπει να πω μερικά πράγματα. Να μην πω περισσότερα, μια και φεύγετε, καταλάβατε το. Δεν θα δηλιάσω να απαντήσω στην ερώτησή σας. Την παίρνω σαν πρόκληση για να απαντήσω ειλικρινά. Έχω ζήσει σε χώρες στις οποίες υπάρχει δυνατή ισλαμική κοινότητα. Έχω ζήσει σε χώρες στις οποίες υπάρχει και conflict, σύγκρουση, στην οποία αποδηγετεί ισλαμική κοινότητα. Υπάρχει μερίδα που όντως ακολουθεί την επιθετική, όπως είπα, εκδοχή. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που είναι μετριοπαθείς μουσουλμάνοι. Δεν μπορώ να πιστέψω και δεν δέχομαι, αν θέλετε και απριόρι ως αρχή, ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Ισλάμ είναι εν δυνάμει εξτρεμιστής, τρομοκράτης, κακοποιεί τα παιδιά του ή έχει μια αλφα υποτιμητική θέση απέναντι στη γυναίκα. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ισλαμικές κοινότητες στη Μεγάλη Βρετανία ή στη Γερμανία με ιδιαίτερα προοδευτικές απόψεις, ακόμα και στη Σκανδιναβία. Εξαρτάται ακριβώς από την ερμηνεία την οποία κανένας εκλαμβάνει. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι παντού, υπάρχουν γονείς που αγαπάνε τα παιδιά τους παντού. Και θα σας έλεγα ότι αν ψάξετε λίγο ιστοσελίδες πλέον του... Ξέρετε, κατά λέξη, αν πάρουμε κάποια ιερά κείμενα, σε όλα τα ιερά κείμενα μπορούμε να βρούμε πράγματα τα οποία θα τα ερμηνεύσουμε επιθετικά. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και με κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, γι' αυτό και βλέπουμε θρησκευόμενους, για παράδειγμα, Ιουδαίους, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ενάντια στα δικαιώματα της γυναίκας και ιδιαίτερα επιθετικοί στην ανθρώπινη ζωή. Λοιπόν, όπως είπα, η δική μου τουλάχιστον θέση είναι ότι μπορεί κανείς να βρει σημεία που προάγουν την κοινωνική ειρήνη σε όλες τις θρησκείες. Μπορεί να βρει σημεία τα οποία να τα διαστρεβλώσει και να προάγει επιθετική συμπεριφορά επίσης όλες τις θρησκείες. Από εκεί και πέρα, η ιστορία, ο πολιτισμός και η κουλτούρα των διάφορων χωρών αποδεικνύει κατά πόσον
όντως κάποιες θρησκευτικές παραδόσεις έχουν καλλιεργήσει κάποιο άλλο κλίμα. Μακριά από μένα όμως η δαιμονοποίηση του Ισλάμ και οποιασδήποτε θρησκείας έτσι απριόρι και άκρητα. Ελπίζω να σας απάντησα. Ευχαριστώ. Thank you. The session is over. Now we finish this session. And... Τώρα ολοκληρώνουμε την συνεδρία. Ότι το θέμα αυτό ήταν εκτός συνεδρίου, είναι εκτός συνεδρίου. Και να προσθέσω, αγαπητέ κύριε καθηγητά, ότι η διαστροφή του Κορανίου σε ορισμένα σημεία οδηγεί κάποιες κατηγορίες ανθρώπων να φανατίζουν και να φτάνουν στα σημεία αυτά. Οι περισσότεροι πάντως μουσουλμάνοι δεν φτάνουν σε αυτά τα σημεία και ας, νομίζω κυρία Αλβανού ωραία και πολύ σωστά το διαχώρισε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.